η ατομική αξιολόγηση, ένα σχεδιασμό τον οποίο τον παρουσιάσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έχει ανάψει φωτιές. Είναι πάρα πολλές οι αντιδράσεις οι οποίες κυριαρχούν στον κλάδο των εκπαιδευτικών και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Σήμερα, μάλιστα, είχαμε μια συμβολική διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Παιδείας και οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να πραγματοποιήσουν και να συμμετέχουν στο μέτωπο, βλέπουμε χαρακτηριστικά και την αφίσα του, στο μέτωπο της πανελλαδικής πανεκπαιδευτικής απεργίας, ένα συλλαλητήριο στην Πλατεία Ελευθερίας, την προσεχή Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου. Θα πάμε σε λίγα δευτερόλεπτα να μιλήσουμε με την κυρία Άννα Στουμπίδη, με την ιδιότητα της Αντιπροέδρου θα τοποθετηθεί στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ένας σύλλογος ο οποίος συμμετέχει γενικά στις αντιδράσεις και στις κινητοποιήσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Είχαμε φιλοξενήσει και πριν από λίγες μέρες και τον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Μακράκη. Είναι ένας σχεδιασμός, η αξιολόγηση κατά κάποιο τρόπο που χωρά διαβούλευση. Υπάρχουν αντιδράσεις τις οποίες θέλουν να διατυπώσουν μέσα από επαφή που θα έχουν το επόμενο διάστημα οι εκπαιδευτικοί με τους επικεφαλείς, με τα στελέχη, με την Υπουργό Παιδείας. Πάμε στην κυρία Στουμπίδη. Κυρία Στουμπίδη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Σε ένα νέο γύρο κινητοποιήσεων εισέρχονται οι εκπαιδευτικοί με φόντο την ατομική αξιολόγηση. Πολύ σωστά. Η απεργία έχει προγραμματιστεί για τις 15 Φεβρουαρίου, όπως είπατε και εσείς, την Τετάρτη. Πιστεύουμε ότι όλα τα σχολεία του Ηρακλείου θα είναι κλειστά. Δυστυχώς μιλάμε για μια ατομική αξιολόγηση που το περιεχόμενο και, και τα κριτήρια της που προωθεί το Υπουργείο δεν έχουν καμία σχέση ούτε με, με τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας, αλλά ούτε και με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Ξεκινάει από τους νεοδιόριστους. Ξεκινάει δηλαδή από τους συναδέλφους μας που διορίστηκαν το 2020, 2021 και 2022. Το 2020 φανταστείτε ότι οι συνάδελφοι διορίστηκαν με κάποιον άλλο νόμο, τον νόμο Γαβρόβου. Έχουν ήδη εξολογηθεί, έχουν ήδη περάσει με τα προσόντα τους στην προϋπηρεσία τους και έχουν πάρει θέση στο δημόσιο σχολείο και ξαφνικά με τον νόμο Κεραμέως το 48-23 του 2021 τους λένε ότι δεν θα μονιμοποιηθείτε στα 2 χρόνια όπως όριζε προηγούμενος νόμος, αλλά θα πρέπει να αξιολογηθείτε για να μονιμοποιηθείτε. Μιλάμε λοιπόν, για να ξέρει και ο κόσμος, για μια αξιολόγηση που πραγματικά δεν είναι αυτή που το εκπαιδευτικό κίνημα έχει προτείνει και έχει ανάγκη. Γιατί δεν λέμε όχι σε όλα. Θέλουμε αξιολόγηση σύμφωνα με τη ΔΟΕ, την 88η συνέλευση που είχε γίνει, αξιολόγηση που θα μας κάνει καλύτερους και θα φροντίζουμε περισσότερο τα παιδιά και δεν θα είμαστε γραμματείς και φαρισαίοι. Θέλετε να σας πω τα βήματα για να ξέρει και ο κόσμος πώς γίνεται? Να περάσουμε στο πρακτικό κομμάτι, εκεί θα πήγαινα, για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, ο οποίος δεν γνωρίζει τα της εκπαίδευσης, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αντίδραση. Ακριβώς. Η αντίδραση λοιπόν υπάρχει γιατί η αξιολόγηση θα γίνει από τους καινούριους συμβούλους εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε 4 περιοχές σε όλη την Ελλάδα μέχρι τώρα. Δεν γίνεται λοιπόν πανελλαδικά, αλλά θα ξεκινήσει από την Κρήτη, το Βόρειο και Ανατολικό εκεί Αιγαίο και Πελοπόννησο. Τι γίνεται τώρα? Καλούν τους νεοδιόριστους, όπως σας είπα, στην εξ αρχής να κάνουν αυτή την αξιολόγηση. Μας θέλουν λοιπόν φοβισμένους, γιατί σου λέει αν δεν αξιολογηθείς, δεν σε κάνω μόνη μου. Ξεκινάει λοιπόν, εκεί εμείς βλέπουμε ότι το μπαράζον αντιδράσεων είναι για να υπερασπιστούμε αρχικά τους συναδέλφους μας, τους νεοδιόρους που ξεκινάει από αυτούς. Ανεβάζουν λοιπόν μια ηλεκτρονική φόρμα. Πρέπει να συμπληρώσουν τον ηλεκτρονικό τους φάκελο, τι πτυχία έχουν, όλα αυτά που σας είπα έτσι διορίστηκαν και με τον νόμο Γαβρόβλου, με το προσοντολόγιο. Γίνεται ένα ραντεβού. Έρχεται ο σύμβουλος εκπαίδευσης στο σχολείο 2 φορές. Θα έρθει, θα τον δει κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του. Έχει, έχει σε ένα χαρτί 60 άξονες που θα τον βαθμολογήσει. Τικ, λοιπόν. Η αξιολόγηση γίνεται, θα είναι ή μη ικανοποιητικός, που προς το παρόν μας λένε ότι δεν θα έχει σχέση με την απόλυση, αλλά θα του κάνουν επιμόρφωση. Ή ικανοποιητικός, ή πολύ καλός, ή άριστος.
Όλα αυτά βέβαια μας καινούν τις υποψίες από 1η Γενάρη του 24 που αλλάζει το μισθολόγιο να συνδεθεί με το μισθολόγιο που θα έχουμε λοιπόν. Μάλιστα. Επίσης, έχουμε δει να εφαρμόζεται η ατομική αξιολόγηση σε σχολεία της Αμερικής, σε σχολεία της Αγγλίας. Δεν είχε ποτέ κάποιο αποτέλεσμα καλό για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς. Δεν στήριξε λοιπόν το δημόσιο σχολείο, αντιθέτως. Εμείς πρέπει να το υπερασπιστούμε, να είναι πραγματικά δημόσιο σχολείο, γιατί ο νόμος λέει καλύτερα να φέρνουμε τους χορηγούς. Όσους πιο πολλούς χορηγούς φέρουμε σε ένα σχολείο, τόσο πιο καλά θα αξιολογηθούμε. Οπότε επιμένουμε στο δημόσιο σχολείο, θέλουμε μάλιστα, την κοινωνία μάλιστα. μας και τους γονείς. Οι γονείς πρέπει να ξέρουν τι συμβαίνει και για ποιο λόγο αντιδρούμε και τους θέλουμε μαζί μας την πορεία. Θα τα πούμε στις 15 λοιπόν, ακριβώς, Φεβάρι. 15 Φεβρουαρίου. Θα πούμε περισσότερα, θα μιλήσουμε και για τον απόϊχο της κινητοποίησης μετά την 15η Φεβρουαρίου. Θα έχουμε να πούμε έτσι, δεν, περισσότερα δεν και να δούμε. Ακριβώς. Λοιπόν, η διδασκαλία δεν είναι ποσοτικά δεδομένη. Η διδασκαλία έχει μάλιστα. να κάνει και με τα ανθρώπινα. Μάλιστα. Κύριε Στουμπίδη, ευχαριστώ θερμά. Εμείς ευχαριστούμε. Πολύ.